centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κυρία Μιχαηλίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι κάνεις Κική, γιατί είμαστε με την Κική, γνωριζόμαστε πόσα χρόνια πια? Πάνω από 30 ίσως. Και 40 μη σου πω. Είμαι καλά, προσπαθώ να είμαι καλά. Ναι. Είσαι μία από τους πολλούς φίλους και φίλες που μετά την χθεσινή εκπομπή πήραμε αρκετά τηλέφωνα για λογαριασμούς που είναι πέρα από τα συνηθισμένα για τον πολύ κόσμο. Και μάλιστα, όπως μας λένε, πάνε και στη ΔΕΙΑ, κάνουν τη διαμαρτυρία τους. Θέλω να μου πεις πώς είδες αυτή την αντιπαράθεση. Βγήκε και νέα ανακοίνωση βέβαια από τους ενδήμους σήμερα και από τον κύριο Καρνικολόπουλο. Τη διαβάσαμε πριν από λίγο ολόκληρη. Ναι. Έγιναν κάποια λάθη εδώ στις αναρτήσεις, όπως καταλάβαμε, του κύριου Καρνικολόπουλου, λόγω κάποιων λανθασμένων στοιχείων που βρήκε μέσα στην διάβια, όπως λέει τουλάχιστον ο ίδιος. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να διευκρινίσω. Η πραγματικότητα τι λέει όμως, ο λογαριασμός τι λέει? Θα τα πούμε, κύριε. Θα τα πούμε, Χρήστο μου. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η κριτική έγινε σε μια δημοτική επιχείρηση. Ναι. Δεν είναι προσωπική. Εάν την, προσέλαβε ως προσωπική κριτική. Είσαι και στους ενδήμων, να πούμε έτσι, δεν είναι, ή κάνω λάθος? Ναι, ήταν από τους ενδήμων. Όχι, και εσύ είσαι στους ενδήμων, λέω. Αυτό λέω. Και εγώ είμαι. Ναι, ναι, αυτό λέω. Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, ναι. Βεβαίως. Γι' αυτό και ξέρω τι γίνεται, Χρήστο. Λοιπόν, η κριτική έγινε σε μια δημοτική επιχείρηση. Η δημοτική επιχείρηση αυτή, αφού το εξέλαβε ως προσωπική κριτική ο πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι δεν είναι δική του. Αν ήταν δική του, θα μπορούσε να πει ότι όντως είναι προσωπική κριτική. Ναι. Ακούστηκε λοιπόν η διάβγεια, η διορθωτική από την πλευρά της ΔΕΙΑΚ. Χρήστο, και εγώ δεν μπόρεσα να βρω στοιχεία. Ζήτησε ο κύριος Τόσκος λοιπόν την ενημέρωση να την έχουμε από την εταιρεία. Ωραία λοιπόν. Εγώ πήγα στην εταιρεία. Μίλησα με τον υπεύθυνο πριν πάω στην εταιρεία. Επιμένουν λοιπόν σε ένα λάθος, το οποίο ειλικρινά δεν ξέρω ποια μαθηματικά χρησιμοποιούν και ποιον αλγόριθμο έχουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ενδείξεις. Με το προσωπικό παράδειγμα το δικό σου. Ακριβώς, ακριβώς. Παίρνω τηλέφωνο και λέω ότι η ένδειξη είναι 15 κυβικά πριν από ένα μήνα. Μου γράφουνε λοιπόν, νέα ένδειξη 32 κυβικά. Προηγούμενη ένδειξη 2 κυβικά. Κατανάλωση 30 κυβικά. Από αυτά αφαιρούν τα 7. Η χρέωση είναι 15 κυβικά με 0,150 και 22 κυβικά με 0,500. Δηλαδή στο λογαριασμό αυτό μου ζητάνε να πληρώσω 37 κυβικά και κάτι, όταν η ΔΕΙΑΚ στην ένδειξη κατανάλωση γράφει 30 κυβικά. Και στην ουσία πόσα έχεις καταναλώσει? 15 κυβικά. Πώς γίνεται λοιπόν? Σήμερα είναι 17 η ένδειξη, Χρήστο. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό? Αυτό ας μας εξηγήσει ο κύριος. Ναι, επειδή πήγες και εκεί στη ΔΕΙΑΚ, τι εξήγηση σου έδωσαν εκεί? Γιατί αυτό το τι δείχνει το ρολό είναι δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί. Πάει ο άνθρωπος και βλέπει τι γράφει. Θα σου πω λοιπόν ότι χθες μου είπαν. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Υπάρχει η διορθωτική, μου λένε. Ναι. Στην οποία διορθωτική, να κάνουμε και τη διευκρίνηση εκεί, γράφουμε νέα ένδειξη 32 κυβικά. Επιμένουν πάλι στο 32, Χρήστο. Προηγούμενη ένδειξη 23 κυβικά. Από πού προκύπτει αυτή? Είναι ο τρίτος λογαριασμός. Και επαναλαμβάνω, είναι πολύ εύκολα να το διαπιστώσεις αυτό, γιατί το ρολόι είναι εκεί. Γράφει συγκεκριμένο πράγμα. Δεν μπορεί να το πειράξει το ρολόι να γράφει άλλα. Μπορούν να έρθουν ανά πάσα στιγμή και να κάνουν τον έλεγχο, Χρήστο. Η κατανάλωση σε αυτόν τον λογαριασμό λοιπόν γράφει ότι είναι 9 κυβικά. Μάλιστα. Τι μου χρέωσαν? Αφαιρούν τα 7 και χρεώνουν 15 κυβικά με 0,150
και ένα κυβικό συν κάτι με 0,500. Με τον μεγαλύτερο συντελεστή, ναι. Σύνολο δηλαδή 16,18 όταν γράφουν οι ίδιοι στο λογαριασμό κατανάλωση 9 κυβικά. Στον πρώτο λογαριασμό λοιπόν μου ζητούσαν να πληρώσω 53 κυβικά, ο λογαριασμός ήταν 51 ευρώ, 6 φορές χρήστο επάνω. Αυτό σημαίνει ότι 6 φορές είναι και οι υπόλοιπες χρεώσεις αφού υπάρχουν κλίμακες. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Στον διορθωμένο, τονίζω, στον διορθωμένο ζητά να πληρώσω 25 και κάτι κυβικά μαζί με ό,τι έχω πληρώσει μέχρι σήμερα, με κατανάλωση 17 κυβικά με τη σημερινή ένδειξη. Τα νούμερα χρήστο δεν βγαίνουν. Ούτε μαθητής του δημοτικού δεν θα έκανε τέτοια λάθη. Άρα λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Κίκη. Εσύ είσαι από τους ανθρώπους που όταν έρχεται ένας λογαριασμός κοιτάς και το ρολόι, κοιτάς τις καταναλώσεις, προσέχεις την ανάλυση του κάθε λογαριασμού. Και αν πιστεύεις ότι αυτό είναι και μια συνηθισμένη πρακτική ενός μέσου ανθρώπου στην πόλη σήμερα. Κοιτάει κανείς το λογαριασμό. Μόνο το νούμερο κοιτάνε, περισσότεροι κάτω. Θα σου πω κάτι. Επειδή ακριβώς υπήρχε ένα λάθος στις αρχές, νομίζω Μάρτιο, Απρίλιο, πάλι με λάθος ένδειξη και με φουσκωμένο λογαριασμό, έψαξα λοιπόν να βρω το ρολόι μου να δω τι γίνεται. Μέχρι τότε δεν έψαχνες ρολόγια. Δεν σ' άκουσα. Μέχρι τότε δεν έψαχνες ρολόγια. Δεν κοιτούσες. Όχι. Όχι. Όπως συνήθως, δηλαδή όπως όλοι μας, ναι. Όταν σου έρχεται ένας λογαριασμός όμως 80 ευρώ και ξέρεις ότι η κατανάλωσή σου δεν ξεπερνά τα 6 κυβικά, κάπου αρχίζεις λοιπόν να ανησυχείς, ναι. Τι απόδειξε λοιπόν όταν έψαξα. Εγώ την κατανάλωση που είχε η ένδειξη σε εκείνον τον λογαριασμό χρήστο την είχα πληρώσει από το 2019. Πώς γίνεται αυτό? Επειδή ακριβώς απουσιάζω, επειδή δεν με βρίσκουν όταν έρχονται για την καταμέτρηση, τους είχα ζητήσει πολλές φορές να βάζουν κυβικά μέχρι τα 15 που είναι η πρώτη κλίμακα, πάλι υπερβαίνοντας την κατανάλωση που έχω. Το ζήτησα επανειλημμένα. Προσθετικά λοιπόν, μπαίνοντας κυβικά τα οποία δεν έχω καταναλώσει, τα είχα προπληρωμένα από το 2019. Μάλιστα. Η λύση, η απάντηση, ότι αυτό είναι το πρόγραμμα. Τι θα πει αυτό είναι το με πρόγραμμα? Με πρόγραμμα που δουλεύει ΔΕΙΑΚ και το Ταμείο ουσιαστικά. Ναι. Τι θα πει είναι το πρόγραμμα, κύριε? Δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο αδικεί, για να μην πω ότι κλέβει τον καταναλωτή. Επειδή δεν θα έβγαζα άκρη με τις λάθος ενδείξεις, γιατί κάτι έπρεπε να χρεώνουμε και είχα στα χέρια μου δύο προηγούμενους μηδενικούς αλλά 80 ευρώ στον εκαθαριστικό με τη διόρθωση που ζήτησα. Αποφάσισα λοιπόν να αλλάξω το ρολόι. Γιατί όταν υπάρχει μία ένδειξη λάθος καταχωρημένη, λογικό είναι να συνεχίζει να είναι λάθος η καταχώρηση και στις επόμενες. Αλλάζεις λοιπόν το ρολόι. Αλλάζω το ρολόι. Και σήμερα, 2 Φεβρουαρίου, η ένδειξη είναι 17 κυβικά. Ακόμη δηλαδή, γιατί έλεγε χθες ο κύριος Τροσκιόντος, έτσι είναι. Αν κάποιος δημότης θέλει και επιθυμεί να δίνει ο ίδιος την αμέτρηση στην ΔΕΙΑΚ, μπορεί να το κάνει. Δηλαδή να λέει 2 Φεβρουαρίου 17 κυβικά. Ακόμη και με αυτόν τον τρόπο ισχυρίζει εκεί ότι δεν θα βγάλει τελικά και πάλι άκρη, δεν θα βγει και πάλι ο σωστός λογαριασμός. Χριστό, εγώ πήρα τηλέφωνο για να ενημερώσω τον υπάλληλο που έρχεται για την καταμέτρηση και του είπα ότι τα κυβικά είναι 15. Η μετατόπιση της ευθύνης, όπως άκουσα χθες που δήλωσε σε άλλο ραδιόφωνο ο κύριος Τόσκος, ότι μπορεί να είναι λάθος του υπάλληλου, ναι. Θα πω. Οκ, μπορεί να υπήρχαν και ένα στη σύνδεση, να μην άκουσε ο υπάλληλος, να έβαλε όποια κυβικά θέλει, όμως οι χρεώσεις, οι ενδείξεις δεν είναι οι σωστές. Πώς είναι δυνατόν να σου λέει ότι έχεις 30 κυβικά κατανάλωση και να σου χρεώνει 37? Πώς είναι δυνατόν? Είναι λάθος του υπάλληλου που πήρε τα στοιχεία που το έδωσα εγώ? Ας μην λοιπόν μεταθέτουμε τις ευθύνες στον υπάλληλο. Άρα κατά τη γνώμη σου, Κική, επειδή τώρα φαντάζομαι ότι το θέμα που έχει δημιουργηθεί,
όλοι θα αρχίσουν να ψάχνονται. Και επαναλαμβάνω, επειδή τις τελευταίες μέρες υπάρχουν έτσι τακτικές επισκέψεις, μου λένε τώρα, δεν ξέρω, αλλά μου λένε ότι υπάρχουν τακτικές επισκέψεις ΔΕΙΑΚ για να διαμαρτυρηθούν για τους τελευταίους λογαριασμούς οι άνθρωποι. Εγώ πρέπει, πιστεύεις, λοιπόν, όλοι να κοιτάνε τα ρολόγια τους? Πρέπει να αλλάξει κάτι? Θα συνιστούσα να κάνουν τον έλεγχο. Γιατί αποδείχθηκε. Σε κάθε λογαριασμό που έρχεται. Σε κάθε λογαριασμό, Χρήστο, γιατί αποδεικνύεται τελικά ότι τα λάθη δεν είναι λάθη. Γιατί το λάθος είναι μία φορά. Δεν μπορεί να συνεχίζεται σε ή το λάθος είναι και ανθρώπινο από την άλλη, καμιά φορά. Φυσικά, φυσικά. Να το δεχτώ. Μα αν μου γράφει κατανάλωση 30 κυβικά χρέωση, 30 κυβικά, Χρήστο, ειλικρινά μπορεί και να μην το έψαχνα. Όταν μου λένε κατανάλωση 30 κυβικά και μου χρεώνουν 37. Εκεί πια λες σύνολο, κάτι συμβαίνει. 46 μεταπληρωμένα με ένδειξη στο ρολόι 15 κυβικά. Εκεί δεν είναι λάθος πια. Άρα η λύση είναι όλοι να κοιτάμε τις μετρήσεις, όλοι να κοιτάμε το ρολόι, όλοι να δίνουμε τις δικές μας μετρήσεις από το ρολόι στη ΔΕΙΑΚ, χωρίς να περιμένουμε τον υπάλληλο. Τι πρέπει να κάνουμε, κατά τη γνώμη σου? Βεβαίως, κανονικά θα έπρεπε να είχε πλατφόρμα η ΔΕΙΑΚ, όπου θα μπορούσε μέσα ο κάθε πολίτης που έχει πρόσβαση στο ίντερνετ να καταχωρεί ο ίδιος την ευθύνη. Την ημέρα και τα κυβικά που γράφει το ρολόι. Ναι, και να έχει την ευθύνη ο ίδιος ο καταναλωτής. Γιατί το γραπτό, Χρήστο, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ναι, ναι, ναι. Κανένας. Εγώ στο τέλος της κλήσης μας θα σου στείλω τις φωτογραφίες από τους λογαριασμούς. Λοιπόν, να κάνω μία δήλωση, δημόσια. Επειδή λέει ότι είναι αντιπολιτευτική η διάθεση απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Στις δημοτικές εκλογές, Χρήστο, οι ενδήμοι δεν κατέβηκαν. Ναι. Και δεν κατέβηκαν γιατί τα έξοδα ήταν πάρα πολλά. Χρηματοδότες δεν θέλουμε, ούτε στις προηγούμενες είχαμε, ούτε αν ξανακατέβουμε στις εκλογές θα έχουμε. Γιατί η μόνη δέσμευση που αναλαμβάνουμε είναι απέναντι στους συνδημότες με ό,τι καταθέτουμε στο πρόγραμμά μας και όχι σε κανέναν ιδιώτη με τη δέσμευση. Στήριξα λοιπόν το ψηφοδέλτιο Κορετζίδη. Ναι. Το λέω δημόσια πρώτη φορά, οι φίλοι μου το γνωρίζουν. Με την επικρατούσα άποψη την κομματική που υπάρχει, θα έπρεπε φυσιολογικά να απέχω. Η αποχή όμως δεν είναι λύση. Για μένα θα ήταν λάθος. Επέλεξα λοιπόν νέους υποψήφιους συμβούλους, οι οποίοι έχουν κοινωνική προσφορά στην κοινωνία. Δεν εκλέχτηκα. Κρίμα που δεν αναγνώρισαν οι πολίτες την προσφορά τους. Ειλικρινά κρίμα. Ναι. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η στάση μου απέναντι σε ό,τι στηρίζω και όπου συμμετέχω είναι κριτική στα λάθη. Αυτό τουλάχιστον έχει αποδείξει πολιτικά η ένταξή μου στην πολιτική. Ναι. Δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει αυτό το πράγμα. Άρα, ακόμα ναι, γιατί και είναι πια πολλά χρόνια πίσω. Δεν είσαι χθεσινή. Δεν είναι μόνο αυτό, Χρήστο. Να τονίσω ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση και φαινότανε ότι θα γίνει κυβέρνηση, εγώ διαφώνησα για την πολιτική του, την πρακτική του, τη στρατηγική του. Την αλλαγή του. Την μετάλλαξή του, ναι, ναι. Από τον Δεκέμβριο του 2014 και αποχώρησα. Και δημόσια μετά καταθέσαμε την αποχώρηση όσοι σύντροφοί μου αποχωρήσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να κάνω τον κορόιδο και να κοιτάξω να βολευτώ. Ναι ή όχι. Αυτό δεν είναι η κοινή λογική. Σωστά. Η κοινή λογική. Όμως, τα βρόντιξα στον αέρα, αποχώρησα, γιατί ακριβώς ήταν αναντίστοιχος με όσα είχε διακηρύξει μέχρι τότε. Το ίδιο λοιπόν κάνω και στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Μάλιστα. Να σημειώσω δε βέβαια ότι η κριτική, όποιος δεν την πιστεύει, έχει την εντύπωση ότι έχει το αλάθητο. Όμως είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη. Αρκεί να έχουμε την παρησία να τα αναγνωρίζουμε. Και κυρίως να τα λύνουμε. Αν υπάρχουν πραγματικά και προβλήματα και λάθη, να υπάρχει ο μηχανισμός για να τα λύνουμε. Είναι κρίμα κάποιοι
που πρέπει να πληρώσουν κάτι να το πληρώνουν είτε στο διπλάσιο είτε στο τριπλάσιο, και κάποιοι άλλοι που είναι να πληρώσουν ακόμη και το κανονικό και να κάνουν την πάπια. Ή τον πονηρό, ναι, επίσης. Εγώ θα σου πω όμως και μία άλλη σκέψη, γιατί η ζωή... Πες το και αυτό όμως κάνει... και εκεί, γιατί έχουμε φύγει ήδη 3 λεπτά από το χρόνο των διαφημίσεων και δεν είναι σωστό. 1 λεπτό θέλω. Εγώ λοιπόν κάνω και μία δεύτερη σκέψη, πονηρή. Μπορείς να τη χαρακτηρίσεις και έτσι. Μήπως έρχονται φουσκωμένοι οι λογαριασμοί, γιατί είπαν ότι μετά το Μάρτιο, αυτό μου είπε εμένα ο κύριος Βασιλείου, μετά το Μάρτιο θα ισχύσει η μείωση. Θα αρχίσει να φαίνεται στο λογαριασμό, ναι. Ναι, θα αρχίσει να φαίνεται στο λογαριασμό. Ναι. Μήπως λοιπόν είναι φουσκωμένοι τώρα για να έρθουμε στα πρώτερα του 19 και 20 και να μας πούνε περίτρανα ότι υλοποιήσαμε την υπόσχεσή μας. Είναι πολύ πονηρή έτσι κι αλλιώς, το καταλαβαίνεις και εσύ η σκέψη που κάνεις. Ναι, είναι πονηρό, ναι, γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, Χρήστο. Και βάζω το πονηρό για να προλάβω αυτούς που μπορεί να με κατηγορήσουν για πονηριά. Όμως ας μου το εξηγήσουν. Ας μου το εξηγήσουν. Η απάντηση σε όλα δεν είναι αυτό είναι το πρόγραμμα. Η απάντηση σε όλα είναι βλέπουμε τους λογαριασμούς και τους διορθώνουμε. Τελεία και παύλα. Ωραία. Και εκεί να μείνουμε σε αυτό. Δεν πρόκειται να πληρώσω, Χρήστο, λογαριασμό εάν δεν αντιστοιχούν αυτά που μου χρεώνουν με το ρολόι μου. Γιατί μάλιστα θα συνεχίσουν οι ενδείξεις να είναι λάθος και δεν θα μπορούμε να προλάβουμε. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν. Δεν πληρώνω και λέτε φαντάζομαι ότι μη πληρώνετε κι εσείς αν δεν αντιστοιχεί αυτό που γράφει το χαρτί με αυτό που γράφει το ρολόι. Ωραία. Φυσικά. Κίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.